πριν από κάποια χρόνια έκανα πολύ παρέα. Είχαμε βρεθεί επαγγελματικά, τώρα εντάξει, καμία σχέση με ηλικίες και τα λοιπά, με τον Θύμιο τον Καρακατσάνη. Ένας, εντάξει, εγώ στη ζωή μου λέω ότι, είναι, ότι η καριέρα μου είναι πριν το Θύμιο και μετά. Τέλος πάντων, κάναμε 2 χρόνια, είχαμε μια ωραία συνεργασία, 4 έργα. Και τέλος πάντων, για κάποιους λόγους, την έκανα από μια δουλειά. Με πήρε τηλέφωνο, δεν σήκωνα τα τηλέφωνα. Γιατί δεν σήκωνες τα τηλέφωνα, εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω μερικές φορές. Ένιωθα και άσχημα, ένιωθα ότι έπρεπε να κάνω ένα βήμα που έπρεπε να το κάνω. Και ευτυχώς που το έκανα, γιατί δοκίμασα πράγματα τα οποία τέλος πάντων με πήγανε λίγο πιο μπροστά. Ναι, απλώς τι πιο αληθινό να έχεις τέταρτο τον άλλον για να του λες, ξέρεις κάτι, δεν θέλω να δουλέψουμε αυτή τη φορά, θέλω να δοκιμαστώ μόνος μου. Τέλος πάντων, ήταν μια περίεργη κατάσταση, αλλά ευτυχώς μετά από κάποιο διάστημα βρεθήκαμε σε μια πρεμιέρα, μιλήσαμε και εντάξει, δηλαδή ήταν εντάξει για μένα. Τελείως. Είχες άγχος αυτή την τέτα-τέτ, γιατί ο Θύμιος είχε και στόμα, είχε. Κοίταξε, τον αγαπούσα πάρα πολύ και με αγαπούσε πολύ. Δηλαδή, και όταν τα συνεργαζόμασταν, μου λέγανε όλοι που είναι αυτό, που είναι αυστηρός, που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Δεν. Δηλαδή, σαν ερωτευμένος ήταν. Το λέω τώρα. Έτσι ήταν στις σχέσεις του πάντα. Ναι, ναι, ναι. Και πώς το λένε, και μου έμαθε πολλά πράγματα στον αυτοσχεδιασμό. Είχε μια τρομερή κίνηση πάνω στη σκηνή. Αυτό είναι μια επαγγελματική προδοσία, Γιώργο. Αλλά γίναμε φίλοι, και αυτό που έλεγε ο Κώστας, ότι η δουλειά μας, επειδή μας φέρνει πάρα πολύ κοντά, παίζουμε με το νευρικό μας σύστημα εμείς πάνω στη σκηνή. Και ό,τι έχουμε, δηλαδή, το βγάζουμε σε συνέστημα, σε αυτό, και γι' αυτό ερχόμαστε πολύ κοντά οι ηθοποιοί τον καιρό των προβών, τον καιρό των παραστάσεων. Τέλος πάντων, και δεν. Εντάξει, τον είδαμε τον τίτλο. Πρόδωσε έναν κολλητό του φίλου ο Γαλίτης. Βγάλ τον, να, κυρία σκηνοθέτηδα. Τον είδαμε, φτάνει. Εντάξει. Εντάξει, ναι, ναι. Τι είπε κάτι το παιδί, το βάζει τίτλο και θα πρόδωσε έναν κολλητό του φίλου. Έτσι είναι τηλεόραση. Για όνομα του Θεού και τη Παναγία. Έτσι πάει. Προδοσία στην αντίθεση. Συγγνώμη. Να πει αυτό. Ζητάω συγγνώμη. Έτσι, και ζήτησε συγγνώμη, Βαλίτη.